Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά, κόμπρα στο καιρό, σαν θρία θερνιά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά, κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά. Στην υγειά μας ρε παιδιά, στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη. Όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Η ζωή μου όλη είναι ένα καμίνι που έχω πέσει μέσα και με σιγοψίνει.
βάσανα και η καημή, εδώ θα μείνουν στη ζωή. Κι εγώ θα μείνω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πρωί. Σαν λουλί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αλλή. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και μπήκα. Σεριάνισα ένα πρωινό κι ως που να έρθει το δίληνο από την άλλη καρδιά. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πρωί. Σαν λουλί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή.
Είναι βαριά η μοναξιά, είναι πικρά τα βράχια. Παραπονώ η θάλασσα και μου μίξε τα μάτια. Παραπονώ η θάλασσα και μου μίξε τα μάτια. Πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσερή καρδιά σου. Πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσερή καρδιά σου. Σε αγαπώ.
κύμα πάνω. Και το ποτιά σαν να σηκώ και το ποτιά σε κάνω. Καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες κι έχουμε αναμνήσεις κι είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φίλια θα το κόψεις στο κόβι, βάζω αίμα απ' τη καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω απ' το πουκαμισό μου η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω, μα και τελευταία, γιατί ξέρω ότι φταίω, παίζεις αλαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα, δεν κλίμα μεγάλο, να είναι εγώ το ένα θύμα, να σε σιγώ. Τα παράνομα φίλια μου θα κοκώσεις στο κόμι, βγάζω αίμα απ' τη καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω απ' το πουκαμισό η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Ελπίζουμε να είστε καλά και εμείς αυτό πολεμάμε, το παλεύουμε με τον τρόπο που μπορούμε να το παλέψουμε. Δηλαδή εμείς εδώ με τα τραγούδια μας, με τις ιστορίες μας, με τους φίλους μας, ο καθής και τα όπλα του. Απόψε, αν δεν το καταλάβατε, έχουμε μια, δεν θα το έλεγα αφιέρωμα, έχουμε κάνει αρκετά, μια βραδιά με τραγούδια του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη. Διότι, ξέρετε, τα χρόνια περνάνε και η λύθη παραμονεύει, ακόμα και για τους θρύλους, γιατί δεν ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής ο Στέλιος, ήταν θρύλος. Οπότε εμείς χρέος έχουμε, νομίζω, να μην αφήνουμε τη λύθη να κάτσει πάνω στη μνήμη μας, στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας. Έτσι λοιπόν, μιας και ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας του τραγουδίου ο Στέλιος, έχουμε μαζευτεί απόψε εδώ μια καλή παρέα με φίλους του, με συνεργάτες του, με ανθρώπους του. Να πούμε και καμιά ιστοριούλα που ξέρουμε ότι σας αρέσουν πολύ και κυρίως να τραγουδήσουμε όσο περισσότερα γίνεται από τα τραγούδια που έχει πει με τη μοναδική φωνή του και με το μοναδικό τρόπο που είχε και έχουν μείνει ανεξίτηλα μέσα μας. Λοιπόν, Μαρία Νεματερού. Γεια σου Μαράκη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Έχουμε και νεότερους ερμηνευτές, καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να μεταλαμπαδεύονται. Είσαι η ζωή μου. Μέσα στην καρδιά δεν αντέχω πια. Γλυκά μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου. Μη με τυραννάς, πες πως μ' αγαπάς. Αχ, δεν με πονάς. Είμαι πολύ
πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας σήμερα και πολύ συγκινημένη και πολύ αγχωμένη. Καλά να πάτε. Γι' αυτό και χάνω λίγο τα, καλά να τα λόγια. Ναι, και πώς είναι αυστηρός, άμα δεν τραγουδήσεις καλά δεν είναι. Μα το ξέρω, αυτό με κάνει πιο αγχωμένη ακόμα. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, έρχομαι να τιμήσω έναν θρύλο. Και έρχομαι ουσιαστικά να εκπροσωπήσω τη γενιά μου απέναντι σε αυτό το θρύλο. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Πάντως το μόνο που θα κάνω είναι να καταθέσω ψυχή. Δεν έχω λόγια, είναι τόσο μεγάλη ιστορία του, που τα λόγια θα είναι φτωχά. Είναι μεγάλη μου τιμή που θα πω πρώτη φορά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη. Και σας ευχαριστώ που είμαι εδώ. Χαιρόμαστε. Μπράβο. Μιχάλης Δημητριάδης, καλησπέρα Μιχάλη μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες, τι κάνεις φίλε. Καλώς σας βρήκα. Όλα καλά. Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αγάπη μου μεγάλη, μόναχος πώς θα ζήσω. Αγάπη μου μεγάλη, μόναχος πώς θα ζήσω. Στην αγκαλιά μου μέσα και να κι ας ξεψυχήσω. Αγάπη μου μεγάλη. Ιδιαίτερη τιμή για μένα, για ένα τόσο μεγάλο τραγουδιστή. Θεωρώ ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ζει και έχει περάσει την Αθανασία. Βέβαια. Γεια σας, με. Γεια σας, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Σπύρο, καλησπέρα σε όλους. Καρδιά του πονά, να γιατρέψεις ξανά, μην αργείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση και την τιμή για να τραγουδήσω σε αυτό το αφιέρωμα στον ίσως μεγαλύτερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Βασίλης Λέκας, καταρχάς σας ευχαριστώ εγώ όλους εσάς που χωρίς εσάς δεν θα γινόταν αυτά, εμείς τα λέγαμε λόγια μόνο. Καλώς ήρθες Βασίλη μου. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ ρε κόσμε γυαλίνε. Να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία αλήνε. Να φτιάξω φίλο αλήνε. Συμπτωματικά κάτι ετοιμάζω να κάνω με τον Καζαντζίδη, αλλά αν είναι να μιλήσω για τον Καζαντζίδη, καλύτερα να μιλήσει η κυρία Βάσο που έτυχε να κάνουμε κάποια πράγματα για τον Καζαντζίδη και να καταθέσω και εγώ ότι τίποτα, όλα αυτά τα βιώματα πολύ εύκολα για μας σε εισαγωγικά να τα εκφράσουμε μέσα από τα τραγούδια του Στέλιου. Όλος ο λαός με αυτόν τον τρόπο έχει μεγαλώσει, με αυτόν τον τρόπο το τραγουδάει. Και μάλιστα όποιος τραγουδάει Καζαντζίδη, είπαμε, μην τους κρίνετε. Είναι απέτηση του λαού να τραγουδάει ο λαός, ο κάθε ένας, στα τραγούδια του. Απλά. Μην τους κρίνουμε ποτέ. Έτσι, έτσι. Ο Στέλιος είχε πει για την πίτσα ότι είναι ο θηλυκός Καζαντζίδης. Ναι. Έτσι δεν είναι. Καλησπέρα, πίτσα μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν γινόταν να λείπεις, βέβαια, έτσι δεν είναι. Ziguala, ziguala, ziguala. Είσαι ο ήλιος στο φεγγάρι και το φως μου. Ακριβώς στο λίδι σε του κόσμου. Έλα χρυνή ομορφιά. Και εγώ ευχαριστώ. Τι να πω εγώ. Έχω τόσες φορές μιλήσει. Τι να πω, τι να θυμηθώ και τι να... Έχεις να θυμηθείς και πράγματα, ότι ήμουν ένα κοριτσάκι και με πήρε για την εταιρεία του. Μου διάλεξε που κάναμε πρόβες που είχε ένα σωρό τώρα καλύτερα... Αγαπούσε. Ναι, καλά που με αγαπούσε, εντάξει. Λάτρευε τη φωνή σου, ήσουν υπέροχη. Είσαι υπέροχη.
Οικογενειακός, φίλοι είμαστε. Εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, γιατί τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Χαρά μου και τιμή που από τη μέρα που γεννήθηκα τραγουδάω Καζαντζίδη και τα ακούσματά μου είναι η μαμά μου και ο Καζαντζίδης. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήμουνα μέσα στις δισκογραφίες τελευταίες που έκανε, τα ζωντανά, με διάλεξε μόνος του. Είμαι υπερήφανη γι' αυτό. Βέβαια. Τίποτα, δεν έχω να πω τίποτα. Θέμης Αδαμαντίδης, καλησπέρα Θέμη μου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Τη ζωή στο αέρα, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι με εμένα. Και αρχή και την άλλη, και στη σκέψη σου πάλι. Όσα κάνεις δεν ζουν, με σε λίγο μιλώ, θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Εγώ είχα την χαρά να, την ευχαρίστηση να με στεφανώσει κιόλας και με την Βάσου. Και να το ζήσεις πολύ κοντά. Δεν ήθελα ποτέ να είμαι, ξέρεις, να τον επισκέπτομαι συχνά για να μην τον κουράσω γι' αυτά. Από σεβασμό, όχι. Από τότε που θυμάμαι που ξεκίνησα να τραγουδάω και πίστεψα ότι θα κάνω αυτό το επάγγελμα, ας πούμε. Έμαθα να τραγουδάω επάνω στο Στέλιο. Και συμβουλεύω και όλους τους νέους για να κάνουν καλή φωνή, στρογγυλή φωνή και γεμάτη. Καλό θα είναι να ξεκινήσουν να τραγουδάνε, να μαθαίνουν να τραγουδάνε με το Στέλιο. Τι να πω εγώ, ακόμα και τώρα δεν πιστεύω ότι έχει φύγει. Είναι τόσο έντονα όλα αυτά που μας έχει αφήσει, που πιστεύω πολλοίς κόσμος ότι θεωρεί ότι είναι ακόμα ζωντανός και θα είναι πάντα. Έτσι. Βάσια Τριφίλη, καλησπέρα Βάσια μου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που έχω καιρό να σε δω και σε βλέπω. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου, επειδή εσχάβατος ήθελα να ήμουν γάτος, που έλεγε ο Μποστατζόγλου. Έβαψα τα μαλάκια μου ξανθά, άρα μπορώ να λέω ό,τι ανοησίες θέλω. Για μένα ο Καζαντζίδης ήταν εντός εισαγωγικών ο Παβαρότη του λαϊκού τραγουδιού. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαι χωρίς δουλειά, Σπύρο μου. Ναι, αγάπη μου. Πάνω μου. Παύλο, μην πίνεις, σε βλέπω. Και παιδιά, θέλω δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία το έθεσες. Χαρά μας και τιμή μας να ρίχνονται τα πράγματα και αλήθειες έτσι στα τραπέζια. Φίλοι είμαστε. Γιώργος Αρμένης. Καλησπέρα, Γιώργο. Νομίζω ότι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης είναι ένα κεφάλαιο που, ή μια πόρτα που άνοιξε στη ζωή μου, που δεν πρέπει να την ξεχάσω ποτέ. Άνοιξαν πολλές πόρτες. Και επειδή να μην επεκταθώ, ότι μένω πιστός στον ήχο του. Και πρέπει τα νέα παιδιά, προσπαθώ και στα νέα παιδιά και στη σχολή που έχω και στο γιο μου να περάσω αυτή τη φωνή. Γιατί όταν αυτή η φωνή ακούγεται, δεν μπορεί να υπάρξουν παρατράγουδα. Ευχαριστώ. Παρατράγουδα. Πολύ ωραία το έθεσες. Πολύ καλό. Εξαιρετικό. Γεια σου, Βασούλα μου, η κυρία Βάσο Καζαντζίδη. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Μια χαρά. Πολύ χαιρόμαστε καλά που είσαι στην παρέα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εσύ χαίρεσαι που κάνουμε αυτή την εκπομπή απόψε. Βεβαίως. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε πολύ καλούς φίλους. Και οπαδούς. Και οπαδούς. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους όσους απόψε παρευρίσκονται εδώ, να τιμήσω με το Στέλιο. Εγώ δεν θα πω τίποτα από το Στέλιο, δεν ξέρω τι περιμένει ο κόσμος. Με έχουν καλύψει. Εγώ θα ήθελα να πω πόσο τυχερή στάθηκα που έζησα 24 χρόνια δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ένιωσα να ξαναγεννιέμαι. Έμαθα πάρα πολλά. Μου λείπει αφάνταστα, όπως και σε όλους μας. Και όσο περνάει ο καιρός, περισσότερο. Εύχομαι να χαίρετε από εκεί που είναι, βλέποντας την αγάπη όλων σας και σε αυτούς που θα δουν την εκπομπή. Κι αν εμείς δεν τους ξεχνάμε τους νεκρούς μας, δεν πεθαίνουν ποτέ για μας. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Ένα τραγούδι ήδη που ακούσαμε στην εισαγωγή μας, το «Όταν βλέπετε να κλαίω», και άλλο ένα, το μεγάλο «Μερτικό μου από τη χαρά», δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι και οι δύο μοναδικές φορές, τα δύο μοναδικά τραγούδια που έχει γράψει ο μεγάλος πρόεδρος για τον Στέλιο Καναδά. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Για πες, επειδή μας αρέσουν και οι ιστορίες εμάς και στον κόσμο κυρίως, πες την πρώτη σας προσέγγιση, πώς έγινε με αυτά τα δύο τραγούδια. Μη με εκνευρίζεις. Γιατί να με εκνευρίζεις. Μα άμα δεν σε εκνευρίσω, δεν θα είναι καλή εκπομπή, αγόρι μου. Λοιπόν, τι, θα αρχίσω τώρα να τσακώνομαι μαζί σου. Έχω να τσακωθώ με τον Λιάννη και με πολλούς άλλους. Για μένα ο Καζαζίδης είναι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής της Μεσογείου, όχι της Ελλάδας. Παρότι διαφωνώ με την επιλογή των τραγουδιών του, αλλά όπως έλεγε ο Άκης Πάνου, και θα σας πω τώρα μια ιστορία, διότι με προκαλεί αυτό το τέρας που κάθεται δίπλα μου. Είχε πάει ο Άκης Πάνου σε ένα από αυτά τα παραλιακά μαγαζιά και κάποιος θαμώνας σηκώθηκε και άρχισε να τραγουδάει ένα τραγούδι του Καζαντζίδη. Δεν είχε κάνει ακόμη ο Άκης Πάνου αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια, «Η ζωή μου όλη» κλπ. Και αυτός ο άνθρωπος που τραγουδούσε, κάποια στιγμή άρπαξε ένα μπουκάλι, το σπάσε και αυτοτραυματίστηκε. Και μου λέει τώρα ο Άκης Πάνου, αυτό το πάθος που είχαν οι άνθρωποι για τον Καζαντζίδη, δεν το βρήκαμε πουθενά. Και σκέφτομαι, αυτά τα έχω γράψει, ότι αν εκείνη τη στιγμή ο Καζαντζίδης έλεγε «Ξεκινάμε να καταλάβουμε τη Βαστήλη, να κάνουμε επανάσταση», όλος αυτός ο κόσμος θα τον ακολουθούσε. Γιατί είχε... το έκανε, θα μας είχε σώσει. Ένα χειροκρότημα, εγώ σας παρακαλώ. Είχε ο Καζαντζίδης, είχε κάτι που δεν το είχε κανένας άλλος τραγουδιστής. Εμένα ο βασί τραγουδιστής μου ήταν ο Μπηθηκότσης. Με αυτόν άρχισα και με αυτόν δούλεψα δεκάδες τραγούδια. Αλλά ο μέγας τραγουδιστής ήταν ο Καζαντζίδης. Η μεγάλη φωνή. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ερχόταν εκεί σε μια γειτονιά και μαζευόντουσαν κάθε Σάββατο σε μια ταβερνίτσα πάρα πολύ φουκαριάρικη, έπαιρνε ο Καζαντζίδης τη κιθάρα του και τραγουδάγανε μέχρι το πρωί. Αυτά δεν τα βρίσκουμε σήμερα, γιατί δυστυχώς και το τραγούδι φόρεσε τα λιλιά του, βγήκανε οι τραγουδιστές και παίρνανε τεράστια μεροκάματα, βγήκανε μαγαζάτορες οι οποίοι κλέβανε τον κόσμο και ούτω καθεξής. Και το φορτώσαμε το τραγούδι με τέτοια χρυσαφικά μαλάματα, που πραγματικά μαλάματα που λέει... Μαλάματα, το λέει ο Σεφέρης. Λέει ο Σεφέρης, που αλλοιώσαμε τη φυσιογνωμία του. Ο Καζαντζίδης ήταν τέτοιος άνθρωπος, είχε τέτοια ψυχοσύνθεση που δεν ήθελε με κανένα τρόπο να ψευτήσει το τραγούδι. Το αγαπούσε αυτό που έκανε. Θυμάμαι κάποτε, ήρθε ένας επιχειρηματίας χοντρός με εκατομμύρια δολάρια και μου έλεγε να ψήσω τον Καζαντζίδη να πάει να τραγουδήσει τρεις μέρες και να του δώσει όσα λεφτά θέλει. Ο Καζαντζίδης είπε όχι. Υπήρχε ένας άλλος στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα του Λιάννη, αυτός λεγόταν Τσόμος, Λάζαρος. Που είχε το ξενοδοχείο Νεφέλη. Είχε το ξενοδοχείο και αυτός ο τύπος μου ζήτησε κάποια στιγμή να παρέμβω και να πω στον Καζαντζίδη να πάει να τραγουδήσει. Του λέω, τα οικονομικά πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Μου λέει, δεν θέλω να κουβεντιάσουμε οικονομικά, θέλω να έρχεται εκεί πέρα, να πίνει ένα καφέ το βραδάκι την ώρα που αρχίζει ο κόσμος, να καπνίζει ένα τσιγάρο και να μπαίνει μέσα στο ταμείο και να παίρνει όσα λεφτά θέλει. Αυτό δεν μου έχει συμβεί πουθενά.
όχι σε τραγουδιστές, ηθοποιούς ή δεν ξέρω εγώ, όσα λεφτά θέλει να πίνει έναν καφέ και να φεύγει. Αυτά, αυτό είναι ένα μερίδιο από όσα πρόκειται να πω και για να σε κάνω και να... Μια και είπε μερίδιο, πάμε να ακούσουμε το μερτικό. Όχι, πρώτα να ακούσουμε τις αλωτινές μου εποχές και μετά το μερτικό και συνεχίζουμε. Με το Θέμη Αδαμαντίδη. Το κομμάτι, γι' αυτό λέω. Δεν θα ξανά
καλή. Σαν βράχος ρημαγμένος ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφέρω ξένος ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφέρω ξένος. Φέρω τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω όσα καρδιά και να μεγάλα τραγούδια, ρε παιδιά, ε. Μεγάλα τραγούδια. Αυτή, του λέγα ότι αυτή η κουβέντα, ρε παιδί μου, αυτό το μερτικό μου από τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι. Μόνο αυτό το δύστιχο σου ήρθε να κλαίνεις, δηλαδή. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πώς το έγραψες εσύ αυτό, δηλαδή. Σε ρωτάω εσένα. Ομορφιά μου εσύ! Και τι ψέματα που έλεγε, που ξαναγάπησε. Πες μου, Βασίλα μου. Εκείνο που εμένα με εντυπωσίασε πάντως, είναι η φωνή σου. Είναι υπέροχος, είναι υπέροχος. Έχεις μια καταπληκτική φωνή, ναι. Πραγματικά, με το που άνοιξες το στόμα σου και είπες τις πρώτες νότες, καθυλωθήκαμε. Όλοι μας. Είναι έτσι ήδη. Έτσι, απολύτως. Απολύτως έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αυτό θα ήθελα πάντα. Ήθελα απλώς να... Αυτό που κάνω, ας πούμε, να εκτιμάται και να... Ακούω ότι το κάνω καλά. Ίσως αυτή η φωνή όμως να βγαίνει. Αλλά είπα προηγουμένως ότι έμαθα να τραγουδάω ακούγοντας τον Καζατζίδη. Ναι. Και επειδή κανείς ποτέ δεν μπορεί να... Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω εγώ, να έχει τη φωνή του, ούτε να... Τουλάχιστον, εάν έχει λίγο από τον ψυχισμό του, μπορεί να πει τα τραγούδια του ικανοποιητικά. Πόσο χαίρομαι, ειλικρινά, αυτό ήθελα να πω. Δεν μπορώ να πω για το Στέλιο τίποτα, μα τίποτα. Αλλά βλέπω έτσι τα παιδιά με τόση αγάπη, τόση ζεστασιά, και ένας αναβρασμός όσο περνούν τα χρόνια που έχει φύγει ο Στέλιος από τη ζωή, δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να εκδηλώσουν την αγάπη τους. Καταρχήν στον Άγιο Κωνσταντίνο έχουμε καθιερώσει τα Καζατζίδια κάθε χρόνο. Πρώτη και δεύτερη χρονιά ήτανε. Με μεγάλη επιτυχία. Τώρα, τέλος του μηνός, φεύγω και πάω Καναδά. Κάνουν για το Στέλιο μια βραδιά. Επιστρέφοντας, στα τέλη του Απρίλη, φεύγω για Αυστραλία. Και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Και πιστεύω ότι αυτό που νιώθω εγώ, την απουσία του Στέλιου, την αισθάνεται και όλος ο κόσμος. Αλλά ο Στέλιος είναι εδώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιώργος Λιάνης. Γεια σου, φίλε. Σπυράκο. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος. Με τιμάς πάντα και με προσκαλείς σε ανθρώπους που έχω αγαπήσει. Καζατζίδη ήταν, με τίμησε με μια φιλία εμένα που τη θεωρώ πανάκριβη για τη ζωή μου. Και θέλω να πω ότι η μοίρα το έφερε να υπάρχει Δευτέρα παρουσία του Καζατζίδη στα χρόνια τα δικά μας, τα Σακάτικα, όπου όλα του τα τραγούδια ξαναποκτούν νόημα. Φτώχεια, ξενιτιά, κοινωνική αδικία, ανασφάλεια, ξενιτιά των νέων. Ξενιτεμός. Δηλαδή, αλλά για όλα αυτά τα τραγούδια που τώρα αποκτούν νόημα, χρειάστηκε ο Καζατζίδη, πέρα από το θρύλο, πέρα από τα πάθη, να σταυρωθεί στη ζωή του πολλές φορές. Θέλω να πω μερικά πράγματα πολύ χαρακτηριστικά για αυτόν τον άνθρωπο. Συνωμότησαν οι μοίρες για να γίνει ο Καζατζίδης ό,τι έγινε. Έρχεται ένας πατέρας, ο Χαράλαμπος, ο αείμνηστος πατέρας του, από την Κηλικία, πρόσφυγας, και έρχεται και η μάνα του, κυρία Γεστημανή, από ένα άλλο μέρος της Μικρασίας, και συναντιόνται αρχικά στις Πέτσες και στη συνέχεια στα Πετράλωνα. Και παντρεύονται εκεί.
και φεύγουν και χτίζουν ένα σπίτι, χτίστηκε ήταν ο Μπαρμπαθαράλαμπος, και υποφέρουν μετά τρομερά και φεύγουν στο Κιλκής, στα προσφυγοχώρια, στη Ροδόνα. Και εκεί ο Καζαντζίδης βιώνει τον πρώτο απόλυτο θάνατο. Ο πατέρας του δένεται ανηλαιός, γιατί ήταν ο υπεύθυνος της τροφοδοσίας των ανταρτών. Μέχρι θανάτου δέρνεται, τα ξέρει Βάσο. Βάσο, υποκλίνομαι, γιατί στα πέτρινα χρόνια του Στέλιου, το αραξοβόλητο ήσουν εσύ και ξέρω πολύ καλά πόσο σ' αγάπησε και τι του πρόσφερες. Λέω για τον πατέρα του λοιπόν, και τον βάζουν σε ένα κάρο για να φτάσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να έρθουν ξανά πίσω με το πλοίο Κορινθία. Αλλά τόσο που είναι μόφιστος ο πατέρας, να σταματήσουν. Και αυτό λέει: συνεχίστε. Έρχονται εδώ, ξανά στην Αιωνία, και στα 13 φεύγει ο πατέρας και ο Καζαντζίδης γίνεται βιοπαλαιστής και αρχηγός της οικογένειας. Πατέρας, αδελφός. Πατέρας, αδελφός, πουλάει σπίρτα, κουβαλάει βαλίτσες στην Ομόνια και μια μέρα μόνον απλώς εκεί που είναι η φάμπρικα σε κάτι φάσματα που τραγουδάει και τον ακούει το αφεντικό, του δίνει μια κιθάρα για δώρο και έτσι ξεκινάει αυτή η εποπία. Δεν είναι ο Καζαντζίδης ένα τυχαίο πρόσωπο. Και στη συνέχεια, αφού καθιερώνεται με αυτόν τον τρόπο που καθιερώνεται, γίνεται αναγκαστικά κάποια στιγμή επαναστάτης και αντάρτης. Είναι ο πρώτος τραγουδιστής που ζητάει να δοθούν μεροκάματα, τα ξέρει ο Λευτέρης καλύτερα από όλους, που ζητάει ποσοστά, που ζητάει τα δικαιώματα που έχουν οι τραγουδιστές από τις εταιρείες. Ο αγώνας μου, Γιώργο, ενάντια στις εταιρείες είναι γνωστός. Και ξέρεις κάτι, δεν ξεκίνησα από οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορούσα όμως και δεν μπορώ ακόμα να ανεχθώ αυτού του είδους εκμετάλλευση. Όταν λοιπόν πρωτοείπα τη λέξη αυτή, ότι θέλω ποσοστά από τον κάθε δίσκο μου που πουλιέται, τρόμαξαν. Μου λένε, πρόσεξε καλά, αυτή τη λέξη να μην την ξαναπείς. Είναι ο πρώτος τραγουδιστής που έχει το θάρρος να εγκαταλείψει, να εγκαταλείψει τα κέντρα και τις πίστες, γιατί γινόταν η αχριότητα να πετάνε και να... Μια κοπέλα που χόρευε πέταγε ένα... Πέταξε ένα, δεν ξέρει την ιστορία. Μια καθαρά Δευτέρα ήταν αυτή. Ένα μπουκάλι να το πετάξει έτσι για διασκέδαση και πέρασε από τον Καζαντζίδη ξεστά και θρημάτισε απέναντι μια χιβάδα που ήταν στον τοίχο. Και μόλις το είδε αυτό, πηγαίνει στο καμαρίνι και λέει τη Μαρινέλα: απόψε, εγώ σταμάτησα. Τόσο κουράγιο είχε. Σταματάει ο άνθρωπος μια τέτοια καριέρα, όπου όπως λέει ο Λευτέρης, του ρίχνανε εκατομμύρια στα πόδια. Με το καρότσι τα λεφτά, ας πούμε. Το καρότσι τα λεφτά. Και πάλι δεν τελειώνουν τα πάθη του εκεί. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά για μένα ναι, αυτό που συνέβη με τον Καζαντζίδη είναι μοναδικό. Δεν ήταν τραγουδιστής για το έντεχνο. Ο Λευτέρης το είπε πολύ σωστά. Και τι κρίμα που έγραψαν μόνο δύο τραγούδια μαζί. Παρ' όλα αυτά είναι πλούσιο το τραγούδι που τα έγραψαν. Θα μπορούσαν να μου γράψει αριστουργήματα. Και είπε ο Μάνας το περίφημο. Κάθε 500 χρόνια βγαίνει ένας τέτοιος τραγουδιστής και είπε ο Χατζηδάκης στον Επανάλυτο και είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης Μπηθηκότης προς τιμήν του: ελάτε τώρα, δεν θα μιλάμε για αυτά. Ο Καζαντζίδης είναι η Ακρόπολη. Μπράβο. Και στα δύσκολα χρόνια που τον ξανακυνήγησαν τον Καζαντζίδη στο φινάλε, για να μην πω τις προσωπικές ιστορίες που είναι άλλη σταύρωση, αυτά που ζήσαμε κι εμείς στις τηλεοράσεις, ο Μπηθηκότης ξανά τους έκοψε τη φόρα και είπε: σταματήστε, δεν μπορεί να μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι η ιστορία του τραγουδιού μας και είναι ο Παρθενώνας. Όταν σε αναγνωρίζει, ας το πούμε, ο πιο μεγάλος τραγουδιστής της εποχής, που ήταν ο Μπηθηκότης μαζί του, σε αναγνωρίζει αυτός. Και όταν υποκλίνονται οι συνθέτες, δεν πρέπει να μιλάμε εμείς. Για να κλείσω λοιπόν, ο μεταθανάτιος καλπασμός του Καζαντζίδη, μόνο με το μεταθανάτιο καλπασμό του Τσιτσάνη συγκρίνεται. Μπράβο. Αυτοί οι δύο είναι που ανεβαίνουν στο χρηματιστήριο της τέχνης. Μπράβο. Βασίλης Λέκας. Μου το βγάλει.
οριζόντα την άκρη. Και το φεγγάρι τι μιλάει.
παιδιές που πλένονται στο φτώ, στο φτώχο κλεισταριό. Πάει κι απόψε το όμορφο, το όμορφο. Συνεχίζουμε τις καλησπέρες. Αντώνης Πρέκας. Καλησπέρα, Αντώνη μου. Α, καλησπέρα. Τι μου κάνεις, τι μου κάνεις τώρα. Τι σου έκανα. Τι μου κάνεις τώρα. Εγώ ζηλεύω τώρα τους ανθρώπους που τον ζήσανε, που έχουν να πούνε μια ιστορία. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Τι να πω για τη φωνή του. Όταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει ότι εν αρχή είναι ο Καζαντζίδης, εγώ τι να πω τώρα. Ναι, και το λες εδώ το. Έτσι. Λέει μάλιστα, δεν ξέρω αν σε αυτό το βιβλίο ή κάπου αλλού το έχει γράψει, την περίπτωση της Χαρούλας της Αλεξίου, που όταν πήγε σε μία δασκάλα του κλασικού τραγουδιού και της μάθαινε τα φωνητικά κτλ, της λέει, άσε, πήγαινε να ακούσεις πώς λέει το Α, έτσι δεν γράφει, ο Καζαντζίδης, και πώς κλείνει τα τραγούδια ο Μπιθικότσης. Όμως θα πω, είναι, πώς να πω, σαν να σε έχει μυρώσει, είσαι τυχερός άνθρωπος. Είσαι κάτι παραπάνω από ένας απλός άνθρωπος. Όταν και όταν ζεις και όταν πεθάνεις, ο κόσμος ο απλός σε λέει με το μικρό σου όνομα. Είναι Στέλιος. Πώς είναι με το μικρό όνομα? Ανδρέας Στέλιος. Ναι, η Μελίνα, Αλίκη. Αλίκη. Είναι Στελάρας. Ακόμη παραπάνω. Και θα συμφωνήσω εδώ με τον Γιώργο Τολιάνη που είπε ότι, και αυτό γιατί, και το έχει γράψει και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, γιατί ο Στέλιος ο Καζαντζίδης ήταν κάτι παραπάνω από ένας τραγουδιστής. Ήτανε η κλωθό, ας το πούμε, της ελληνικής μοίρας, η Λάχεσης και η Άτραπος. Δηλαδή, η Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα, είχε μια κοινή πορεία, ας το πω έτσι, με τον Καζαντζίδη. Μοιάζουνε οι ζωές τους. Δηλαδή, ο Καζαντζίδης βίωσε την προσφυγιά, βίωσε τον εμφύλιο, βίωσε τη φτώχεια, έκανε πολλά επαγγέλματα. Μετά δεν καθιερώθηκε γιατί είχε, ας το πω, όπως τα τελευταία πολλά χρόνια, ένα star system να τον καθιερώσει. Καθιερώθηκε γιατί μπήκε στις ψυχές, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει, γι' αυτό τον έλεγε με το μικρό το όνομα, ότι ήταν κομμάτι της ψυχής του. Έχει γράψει πάλι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος ότι δεν σύγχναζε, δεν πήγαινε σε, πώς να πω, σε κοσμικά κέντρα. Όχι, δεν πήγαινε σε παρέες, δεν πήγαινε να φωτογραφίζεται, να κάνει, να δείχνει. Κι όμως υπήρχε και είχε το ένστικτο να παρακολουθεί την ψυχή του Έλληνα. Ο τελευταίος του δίσκος, και φαντάζομαι δική του επιλογή, παρότι η στίχη δεν ήταν δική του, ήταν του Μάκη του Ερημίτη, είχε το τραγούδι που έλεγε «Έρχονται χρόνια δύσκολα, γεμάτα καταιγίδες». Και εμείς του κόσμου θύματα, ματέλειωτα προβλήματα και λιγοστές ελπίδες. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι αυτό που βιώνουμε, τι είναι. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Πάνος Κουρουλιάκος, καλησπέρα, Πανούλη μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Στην παρέα μας. Εγώ δεν είχα την τύχη βέβαια να γνωρίσω τον Καζαντζίδη, δεν υπήρξα συνεργάτης του. Ίσως το πιο κοντινό πράγμα που έχω είναι είμαστε συμπατριώτες με τη Βάσο. Δεν είμαι μουσικολόγος, δεν είμαι ειδικός. Θέλω να πω ότι
Το σημαντικό με τον Καζαντζίδη είναι ότι πέρα, ίσως ο ψυχισμός του, όλα αυτά που πέρασε, ανέφερε αρκετά ο Γιώργος Ολιάνης, να προσθέσουμε και την ταλαιπωρία του στο Μακρονήσι, όπου εστάλει. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα ψυχισμό και έναν τρόπο στην ερμηνεία του. Όταν τελειώνουν αυτά τα 2-3 λεπτά του τραγουδιού, εγώ αισθάνομαι, υπάρχει μια άλλη ποιητική διάσταση που σου αφήνει ένα αντίδωρο, σαν αυτό που σου αφήνει ένας μεγάλος ποιητής, ένας σημαντικός πίνακας, και σου δίνει για την πορεία ένα κομμάτι ψωμί και ένα παγούρι νερό για τη δυσκολία του δρόμου της ζωής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι μόνο αυτή η υπέροχη φωνή, ο τρόπος που είχε, η τεχνική του, τα τραγούδια, τα λαϊκά. Είναι μέσα από την ψυχή του και την ερμηνεία του, τι σου δίνει για παραπέρα. Αυτή η παρηγοριά που χρειαζόμαστε και η δύναμη στα δύσκολα της ζωής. Πάμε. Άμε, έτσι σε ευνηδιάζομαι. Αυτή είναι πατριώτησά μου.
δεν έχω καμιά μισή. Στο ρυζικό μου έχει γραφτεί. Αν είναι η μοίρα μου σαν κατεμένη, δε φταίει ο κόσμος ούτε κι εσύ. Συνεχίζω τις καλησπέρες, παιδιά. Νικολέτα Κοτσαϊλίδου. Καλησπέρα. Φέρνουμε και νεότερους ανθρώπους εδώ πέρα, γιατί και άλλοι δεν γνωρίζουν, άλλοι γνωρίζουν. Εδώ γνωρίζει η Καζαντζίδη. Είναι και η ποντιακή καταγωγή όσο να είναι, έτσι δεν είναι. Ναι. Α, είσαι και εσύ πόντια. Ναι, πόντια είμαι. Επιτέλους. Αλλά εμένα τα πρώτα μου ακούσματα από Καζαντζίδη δεν είχαν καμία σχέση με το ποντιακό. Ήταν λίγο παράδοξο. Για μένα ήταν η φωνή που ένωνε την Ελλάδα με τους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό. Γιατί είχα παιδικές φίλες, οι οποίες γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμερική και στον Καναδά. Οπότε ερχόντουσαν με κασέτες του Καζαντζίδη, γιατί ήταν τα πρώτα τραγούδια που τους μάθαιναν οι γονείς τους όταν τους μιλούσαν για Ελλάδα. Οπότε περίμενα τις φίλες μου να έρθουν και να ακούσουμε τις κασέτες του Καζαντζίδη. Και είναι πολύ συγκινητικό που με αυτόν τον τρόπο δεν ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας όταν ζεις έξω. Μας έλεγε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από εδώ αυτό για το Στέλιο, αλλά το λέω κάθε φορά γιατί κάποιοι μπορεί να μην το έχουν ακούσει και είναι καταπληκτική ιστορία αυτή. Είχε βρεθεί ένας τελωνιακός Γερμανός, ήταν τελωνιακός άνθρωπος, στο μεγάλο κύμα τότε της μετανάστευσης. Και μετά από χρόνια ήταν καζατζιδικός και τον εντοπίσαν και του πήραν μια συνέντευξη. Και του λένε πώς γίνεται καζατζιδικός. Λέει γιατί όταν άνοιγα τις βαλίτσες τους, όταν ερχόταν οι μετανάστες, είχαν κάνα δύο παλιόρουχα, συνήθως μια εικόνα της Παναγιάς και πάντα ένα δίσκο κάποιου Καζατζίδη. Κάποιου Καζατζίδη, κάποιου. Και από τότε ο άνθρωπος έγινε καζατζιδικός. Γιατί έψαξε να δει τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Που όλοι, ας πούμε, στα απολύτως χριώδη είχαν ένα δίσκο, ένα δισκάκι του Στέλιου. Ναι, ήταν η βασικότερη του ταυτότητα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, όταν ήμουν μικρή, ήταν αυτό, το ότι ένωνε τους Έλληνες του εξωτερικού με την Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Ελισάβετ Μουτάφη, γιατί άρχισες, πρώτα γιατί άρχισες. Καταρχάς τρόμαξα, έτσι. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι προσφώνηση αυτή, ανθρώπου δεν είναι. Τρόμαξα. Ελισάβετ Μουτάφη, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Χαίρομαι πολύ. Πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για λέγε. Αυτά. Γιατί άργησα. Είχα γύρισμα. Μπράβο. Αλλά στην παρέα ήρθες. Ναι, μπράβο, βέβαια, δεν θα ερχόμουν. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εγώ, η αλήθεια είναι ότι ενώ με τον Καζαντζίδη, δηλαδή πραγματικά είναι ένας θρύλος ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε, δεν είχα ιδιαίτερη επαφή. Δηλαδή, τα ακούσματά μου ήταν πιο πολύ μπιθικικοτσικά. Δηλαδή από την πλευρά της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο έτσι κι αλλιώς ήταν οι πιο σημαντικοί που είχαμε τραγουδιστές. Αλλά θεωρώ και επίσης ο Καζαντζίδης έχει πει και τραγούδια τα οποία εγώ τα λατρεύω. Έχει πει και τραγούδια, ας πούμε, τα οποία δεν ήταν πολύ κοντά μου, ίσως ήταν η ηλικία μου, ίσως ήταν το ύφος όλο. Θεωρώ ότι η φωνή του ήταν κάτι ανατριχιαστικό. Πέρα από όλα αυτά που λέμε, πέρα από την ομογένεια έξω, πέρα από τους μετανάστες. Εντάξει, η φωνή του ανθρώπου αυτού ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Μάλιστα. Χάρης Όζος. Καλησπέρα. Γεια σου, Χαρούλη μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Συνεχίζετε πάνω στη απειλάρισα μου, έρχεσαι τώρα. Ναι, απειλάρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ πέρα για το Στέλιο του Καζαντζίδη. Μια φωνή η οποία νομίζω ότι είναι η φωνή της Ελλάδας. Είναι μια φωνή η οποία μας ταξιδεύει χρόνια και θα εξακολουθήσει να μας ταξιδεύει. Εγώ το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι σαν παιδί ήταν το Μαντουβάλα, το οποίο με βάζαν και το έλεγα μετά και γινόταν πλάκα με τους μεγαλύτερους, γιατί έτσι όπως το έλεγα ήμουν και λίγο ψευδός όταν ήμουν μικρός και είχε πολύ πλάκα. Είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής, μια λαϊκή φωνή σπουδαία. Δεν ξέρω αν θα βγάλει δεύτερη λαϊκή φωνή
η Ελλάδα, σπουδαίος καλλιτέχνης, σεμνός, και συμφωνώ απολύτως και με αυτό που είπε ο κύριος Λιάνης προηγουμένως, ότι αν σήμερα ζούσε με αυτά που ζούμε, με την ξενιτιά, με τα τραγούδια αγάπης, αποχωρισμού, φτώχειας, φτωχολογιάς και όλα αυτά, θα είχε πει και καινούργια τραγούδια πολύ σπουδαία που αυτή τη στιγμή θα τα τραγουδούσαμε με όλη μας την ψυχή και θα τα νιώθαμε όπως νιώθουμε και νιώθαμε τα τραγούδια που τότε τραγούδησε και που όλοι αγαπήσαμε. Ας πάμε να ακούσουμε τώρα το Άγριο Λούλουδο και ακολούθως την Παρασκευή το βράδυ με το Γεράσιμο Ανδριάτο. Έλα με μά.
Παρασκευή το βράδυ, Παναίτσα μου. Ετοιμάσες με δάκρυα τη βαλίτσα μου. Δεν θέλα ορισμένη να ζούμε αγαπημένη. Μια ευτυχία γκρέμισε και μια βαλίτσα γέμισε με καημούς, με αναμνήσεις και με βάσανα. Έλα πόνε, έλα χαρέ, δυο δυστυχισμένους πάρε, που τους χώρισε η ζωή. Και στον άλλο κόσμο ίσως το ανθρώπινο το μίσος ως εκεί. Παρασκευή το βράδυ, Παναίτσα μου, κεραυνό να είχες ρίξει στη φωλίτσα μου, να καίγες το νερό μας και μας μαζί τους δυο μας. Οι άνθρωποι νομίσανε ότι παρανομήσαμε και τον όμορφο δεσμό μας πολεμήσαμε. Έλα πόνε, έλα χαρέ, δυο δυστυχισμένους πάρε, που τους χώρισε η ζωή. Και στον άλλο κόσμο ίσως το ανθρώπινο το μίσος να μην φτάνει ως εκεί. Μπράβο, μαμά, μπράβο, 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 μαμά, μπράβο, μπράβο. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Παύλος, έλα ρε Παύλο. Εμένα. Τι γίνεται ρε φίλε, καλησπέρα. Γεια σου Σπυρό. Δεν θα έλειπες τώρα εσύ από εδώ, δεν γινόταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή αυτή. Όντως και εγώ είμαι λάτρης θα έλεγα, όχι θαυμαστής, λάτρης. Βέβαια να κάνουμε και λίγο έτσι επαναστατικό χιούμορ. Επειδή όντως αυτό που είπες, ότι τη δεκαετία 60-70, στα τέλη του 60 που είχα γεννηθεί εγώ, στο χωριό μου, δεν είναι κακό. Λοιπόν, όλο το χωριό μου είχε φύγει, πήγε στη Γερμανία, όπως είπες εσύ, το διαβατήριο και ένα καζατζίδι. Κάνα προκοπή, γυρίσα πίσω. Αλλά παράλληλα με τους Έλληνες πρόσφυγες τότε, αγαπήσα τον καζατζίδι και οι Γερμανοί. Φαίνεται όλη η πολιτική της Μέρκελ σήμερα, επειδή φύγαν τα δισκάκια του Στέλιου, γυρίσαν πίσω, δημιουργεί τις ίδιες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, οι νέες γενιές των Ελλήνων να πάνε με κανένα 2-3 δισκάκια πάλι για να ακούνε και οι Γερμανοί μαζί με τους Έλληνες. Σωστό, σωστό. Άρα, κατά βάθος είναι πολιτιστικό το κινητρό τους, σωστά. Νομίζω, ναι, ναι, νομίζω ναι. Ναι, ναι. Αλλά εδώ θα διαφωνήσω είναι λίγο. Είναι μια άλλη ανάγνωση, ναι. Εγώ βέβαια είχα τη χαρά και την τύχη, θα έλεγα, 2 φορές συναντήθηκα με το Στέλιο. Να το πω, επιτρέπετε. Βέβαια, χαρά μας. Μία ήταν το αρχές του 80 που είχα κατέβει εδώ. Με είχε πάρει ο μεγάλος Χαρικλή να παίξω στον Ορφέα του που έχει κλείσει τώρα. Και μια μέρα μου λέει ο βοηθός, ο Γιάννης ο Βέρντος, λέει πήγαινε λες του Χάρη το καμαρίνι, λέει ήρθε ο Πατριάρχης.
Λέω τώρα Πατριάρχης και πού τον ξέρω εγώ. Νομίζω Πατριάρχης ξέρεις τώρα. Λέει πώς να πάω τώρα εγώ. Λέω πιτσιρικάς τότε για να μην παρεξηγηθούμε με τα χρόνια. Λοιπόν. Και μου λέει είναι ο Στελάρας λέει, και λέει πες το Ποντιάκι να κατέβει. Και πάω στο Στέλι το Καμαρίνι, χωρίς υπερβολή, ρίγος, συγκίνηση και δέος. Με έβαλε να κάτσω έτσι εδώ. Μ' αγκάλισε και μου λέει προχώρα Ποντιάκι, έχεις ψυχή. Μέγας τίτλος. Τι λες ρε φίλε. Τι λες ρε φίλε. Και ήθελα να πω το εξής. Για μένα ο Στέλιος, έτσι πως το βλέπω μέσα, όταν τον κοιτάζω σε διάφορα βίντεο, φωτογραφίες ας πούμε, εμείς οι πόντι είμαστε και λίγο, ξέρεις, περίεργα άτομα. Μπορείς να πιάσεις συναισθήματα που ίσως άλλος δεν μπορεί και τόσο εύκολα. Για μένα ήταν ένας άγιος πρόσφυγας που ήρθε, γύρισε, δίδαξε, αγαπήθηκε, αγάπησε, αλλά έφυγε πικραμένος. Αυτό το λέω με πλήρη βεβαιότητα. Όχι για το λαό που τον αγάπησε και αγαπήθηκε, αλλά για αυτούς οι οποίοι καθορίζανε τις τύχες αυτής της χώρας και πραγματικά αν ήταν τώρα εδώ θα ήταν πολύ στεναχωρημένος ο Στέλιος ότι επιβεβαιώνεται μετά από 50 χρόνια, όχι καλλιτεχνικά διαχρονικά, αλλά τα τραγούδια, τον πόνο και τα κοινωνικά προβλήματα που τραγούδησε το 60-70 να επαναλαμβάνονται μετά από 50 χρόνια. Όπως όλοι οι πόντοι, χωρίς καμία εξαίρεση νομίζω, είναι περήφανοι για την καταγωγή τους και για αυτή τη μεγάλη πατρίδα και για αυτό που κουβαλάνε, έτσι ήταν και ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Οπότε ο αρμόδιος της βραδιάς εδώ είναι ο Παυλάρας. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε και τα δύο παιδιά τα οποία ήρθαν ειδικά να παίξει ο Δημητράκης ο Κοσμίδης σαν τον Καραντίνη Καραγιώτα. Ο Δημητράκης ο Κοσμίδης, ένας νέος καλλιτέχνης και φέρελπης και ο Νεκτάριος ο Ιωαννίδης. Να αλλάξουμε λίγη μουσική αισθητική. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, θα τα χώσουμε τώρα. Και ας αναλύσουν μετά οι ειδικοί αν αυτό το κομμάτι που θα πούμε είναι παραδοσιακό, είναι λαϊκό, είναι έντεχνο, είναι free jazz rock, είναι blues κτλ. Λοιπόν, είναι ένα ποντιακό rap θα έλεγα. Κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πέντε σπίτια έκτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο κουνή, δεν θα παλαλούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο κουνή, δεν θα παλαλούμε. Πάτριδα μαρά έβωσε άμμον καταραμένος, πάτριδα μαρά έβωσε άμμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Ναι παιδός μόνιτορο λίγο. Da fé
έκανα μέσα ορμή και πότα μακρύ. Ωσπιτάφ έκανα μέσα ορμή και πότα μακρύ. Τέγαδα μαρμαρό χτιστά νερό να μω το δάκρυ. Τέγαδα μαρμαρό χτιστά νερό να μω το δάκρυ. Πάτριδα μαρά έβωσε άμμο καταραμένος. Πάτριδα μαρά έβωσε άμμο καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είναι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είναι ξένος. Και σε δείψω νερό να πίνω κι εγώ. Κι αν τώρα δαγκές δείψω νερό να πίνω κι εγώ. Έτρεπουμε να ψαλαβώ τα σιλοπάμα να βρέχω. Έτρεπουμε να ψαλαβώ τα σιλοπάμα να βρέχω. Πάτριδα μαρά έβωσε άμμο καταραμένος. Πάτριδα μαρά έβωσε άμμο καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είναι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είναι ξένος. Ευχαριστούμε πολύ, παλικάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Πού είναι η Μάριον? Μάριον. Εδώ. Πόσο καιρό μας είναι εδώ? Καταρχήν επιστρέφει ο Παύλος εδώ. Δυνατό χειροκρότημα. Τι κάνεις, τι γίνεται, για πες. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και στην καινούργια σου στέγη. Δεν την έχεις ανάγκη βέβαια. Ευχαριστώ, όλα, ευχαριστώ, όλα πάνε πρίμα. Να είσαι καλά. Καλά είμαι. Το παλεύουμε. Κάνουμε restart. Και ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Με μεγάλη προσπάθεια βέβαια. Τι κάνεις πρωινό τώρα? 7-10 καθημερινά. 7-10 καθημερινά. Μάλιστα. Έχουν μιλήσει όλοι οι προηγούμενοι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που έχεις καλέσει σήμερα εδώ και ήταν και μεγάλη μου χαρά γιατί είχα να δω καιρό αγαπημένες φάτσες και την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου και τον Γιώργο τον Αρμένη και όλους για να μην ξεχάσω τώρα κανένα και λέω έναν και πάνω απ' όλα τον πρόεδρο τον οποίο με ρώτησε με το που με είδε πόσο χρονών είμαι. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ, τι να του απαντήσω. Άρας κάνει πιο τολμηρές. Έτσι κάνει, έτσι κάνει. Κατευθείαν και μπροστά σε κόσμο. Και στα μαλακά έπεσε. Θα μπορούσα να σου πει χειρότερα, αλήθεια, καλά λέει. Άρας κάνει πιο τολμηρές ερωτήσεις. Άστο, άστο. Εν πάση περιπτώσει, πάντα έτσι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούς ιστορίες σε αυτήν εδώ την εκπομπή για πολύ μεγάλους έτσι τραγουδιστές, ερμηνευτές, ο Κατζατζίδης, οι δύο πυλώνες του ελληνικού τραγουδίου Κατζατζίδης Μπιθικότσης και μέσα από υπέροχους στίχους εδώ του Πρόεδρου και όχι μόνο. Χαρά μου μεγάλη που βρίσκομαι κοντά σας και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και χαρήκαμε που σε ξανά μετά από τόσο καιρό. Γιώργος Καραμέρος. Γεια σου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, γιατί ο πατέρας μου 8 χρονών ήρθε από την Πελοπόννησο εσωτερικός μετανάστης στην Αθήνα. Μακεδόνης, Πόντι, πήγαινα στη Γερμανία, πολλοί έρχοντας στην Αθήνα ως μετανάστες. Και στο συνεργείο υπήρχε φωτογραφία Καζατζίδη σαν εικόνισμα και υπήρχε αυτό το δισκάκι, νομίζω, με τη Μαντουμπάλα και τις δύο πόρτες έχει ζωή από την άλλη πλευρά. Έτσι, στο σπίτι. Σωστό, που ήταν το 58, το 59. Και αυτό το δισκάκι, μολονότι τα περισσότερα τραγούδια του Καζατζίδη ήταν στις μεγάλες κασέτες που μπαίναν στα αυτοκίνητα, αν τις θυμούνται οι παλαιότεροι. Αυτό το δισκάκι υπήρχε πολύ συμβολικά στο σπίτι μας.
γιατί συμβόλιζε για την εργατική τάξη που αργότερα έγινε μεσαία και τώρα ξαναγίνεται εργατική. Τη μάχη που έδωσε ο Καζατζίδης τότε απέναντι στην δισκογραφική εταιρεία. Για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για τα δικαιώματα των δημιουργών, των ανθρώπων που τότε έπαιρναν ένα ποσό άπαξ και εκείνος το απάλεψε πολύ. Έζησε σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου, που ήταν το αντρικό πρότυπο, ήθελε να είναι σαν τον Καζατζίδη και δεν ήταν ο μόνος. Ήταν πάρα πολλά παιδιά εκείνης της γενιάς που μεγάλωσαν εμάς και ευτυχώς μας άφησαν Καζατζίδη μέσα μας. Μπορεί να μην υπήρχαν στο σπίτι πολλά βιβλία, αλλά υπήρχαν πολλοί δίσκοι και πολλές κασέτες Καζατζίδη. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Δημητριάδη. Για πάμε στη Ματίας και περίεργα. Έρχομαι απόψε απ' του καημού τη φυλακή. Η απονιά του κόσμου και η αγάπη σου με στείλανε εκεί. Εκεί που όποιος πάει τα βάσανα ξεχνάει. Τόσες μέρες, τόσες νύχτες απ' το κόσμο απουσιάσα. Το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσιάσα. Το ψέμα τα ιδιάσα. Γυρίζω απ' τη νύχτα, από τον κόσμο έλειψα πολύ καιρό. Με ξέχασαν οι φίλοι και εσύ δεν μου φέρες τσιγάρο και νερό. Γυρίζω και γελάω κι όλους το συγχωρώ. Τόσες μέρες, τόσες νύχτες απ' τον κόσμο απουσιάσα. Το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσιάσα. Το ψέμα τα ιδιάσα. Ευχαριστούμε. Κατάσταση το φίλο μου το βρει. Μήπως με βλέπει να στην καρδιά του πήγα. Εκεί του ήταν κίτρινα τα μάτια του κομμένα και έκλαψα μαζί του εκείνον και με. Λοιπόν, αισθηματίες.
στα τείχη κι αν όλα δε μου τα πες. Απλούστα τα κυριό μας πιστέψαμε σ' αγάπες. Είναι η καρδιά μας ενοχή και στο γκρεμό μας πάει. Λιγώνεται, πονάει, αλλά ξαναγαπάει. Γιατί να είμαστε κι οι δυο αισθηματίες, γιατί να βλέπουμε σε πάλιο ιστορία. Στον κόσμο οι γνωστές είναι οι κυρίες. Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες. Λοιπόν, καληνυχτίζουμε τον αγαπημένο μας άνθρωπο, τον μεγάλο πρόεδρο, τον Λευτέρη. Μανώλη, φεύγεις. Πάρε και τον πρόεδρο να πω ότι να φύγει την παρέα. Καλή νύχτα, Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Συνεχίζουμε τις καλησπέρες. Πού είμαστε? Μάραδα Μουσλή. Καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα, καλησπέρα. Ο Στέλιος. Τελικά είναι ένα πολύ ωραίο λεωφορείο ή ένα ωραίο καράβι, ώστε να μπορούν με αυτή την αφορμή να γνωρίζονται νεότεροι με παλαιότερους, να γίνονται ωραίες συναντήσεις. Ξεκινήσαμε με πολύ όμορφη μουσική, πολύ ωραία τραγούδια και χωρίς να θέλεις να το κάνεις επίτηδες, χάνεσαι. Και ξαφνικά ενώ είσαι ταυτόχρονα, στον ίδιο χρόνο είμαστε όλοι μαζί εδώ, ξαφνικά αλλάζει ο χώρος και ο καθένας βρίσκεται ταυτόχρονα και κάπου αλλού. Και εγώ ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα Toyota που έχει ο μπαμπάς μου παλιό, έχει τα μισά μου χρόνια το αυτοκίνητο. Και ακούγαμε αυτές τις κασέτες. Και όλα ξαφνικά έρχονται και αισθήματα και η ζωή που έχουμε ζήσει και πράγματα και πρόσωπα. Και τελικά τι, δεν είναι μαγικό ταξίδι τελικά η μουσική. Και ένας Στέλιος Καζαντζίδης, ο οποίος μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ήμουν μικρή. Από πού τραγουδούσε αυτός ο άνθρωπος? Μου έκανε εντύπωση ότι δεν άνοιγε το στόμα του ποτέ. Ναι, φοβερό αυτό. Ήταν το πρώτο πράγμα που είχα δει. Πολώνια απορία ήταν αυτή μόνο μου. Πολύ ωραία. Αλλά στη φωτογραφία πάντα το χαμόγελο, μεγάλο, γενναιόδαρο και απλόχερο. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ηλίας Πετράκης. Καλησπέρα και από μένα. Ο Ηλίας ο Πετράκης έχει υπάρξει πρωταλτής Ελλάδος στην Κολύμβηση και Βαλκανιονίκη, νομίζω, και έκτοτε ασχολείται με τι, με το modeling, με τι. Με τη μόδα, ναι. Με τη μόδα. Με βάση τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι είμαι εκπρόσωπος της ξενιτιάς σήμερα. Α, χαρά μας, χαρά μας. Για πες μας. Τι να πω, για αυτόν τον άνθρωπο εμείς τα είπατε όλα. Αυτό που μπορώ να πω και που λένε στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο άνθρωπος πεθαίνει δύο φορές, έτσι λένε. Μία από βιολογικό θάνατο. Και η δεύτερη είναι όταν θα πεθάνει και ο τελευταίος που ξέρει το όνομά του. Και φαντάζομαι δεν θα υπάρξει τέτοιος θάνατος για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Τι ωραία. Εξαιρετικό, υπέροχο. Ευχαριστούμε, Ρελία. Πολύ χαίρομαι που ακούω νέα παιδιά να μιλάνε έτσι. Εμείς για τον Στέλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλους. Ηλία, και πω, με βάση τη Νέα Υόρκη, τώρα πώς βρέθηκες εδώ? Εδώ γύρισα για γιορτές, για λίγο, την οικογένειά μου και πάλι πίσω. Μάλιστα, μάλιστα. Καλές δουλειές, καλά ταξίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ψηλά το κεφάλι που μας στέλνει, και όσο να λένε. Και Έλληνες και Κρητικοί και Αεκτζίδες, γιατί βλέπω κι άλλους εδώ. Εκδηλωθήκαμε. Μελίνα Κόκορη. Πολύ καλησπέρα σας. Εσύ ασχολείσαι με το ραδιόφωνο.
Ασχολούμαι με το ραδιόφωνο τον τελευταίο χρόνο. Τι κάνεις εκεί στο ραδιόφωνο? Κάνω εκπομπή πρωινή το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Οπότε σήμερα πάω σε ρί. Στο Dirty, ας πούμε. Στο Dirty 7 με 10, ναι. Mm-hmm. Εγώ δεν είχα. Είμαι στη γενιά που δεν είχε πολλά ακούσματα Καζατζίδη. Και συζητούσα και πριν με τον Ηλία ότι μπορεί να τραγουδούσε τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη και να μην ήξερα ότι είναι δικά του. Παρ' όλα αυτά, τον τελευταίο χρόνο είδα πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, πάρα πολλούς ανθρώπους από το εξωτερικό εννοείται, να ζητάνε Στέλιο Καζατζίδη περισσότερο από ότι νέους τραγουδιστές. Mm. Πολύ περισσότερο. Και διαβάζοντας τη βιογραφία του, ακούγοντας τα τραγούδια του και ό,τι έχει αφήσει πίσω του, το μόνο που έχω να πω για εκείνον, όσο μπορώ, είναι ότι στεναχωριέμαι που δεν είχα τη δυνατότητα και δεν θα την έχω ποτέ να τον ακούσω ζωντανά. Τίποτα άλλο. Και εμείς δεν την είχαμε, μην νομίζεις. Πολύ λίγοι είχαν αυτή την τύχη. Γιατί έφυγε πολύ νωρίς από το Παλκό για τον λόγο που είπανε πριν. Δεν μπορούσε όλο αυτό το αλυσβερίσι με τους νεόπλουτους μπροστά να σπάνε, να κάνουν, να πετάνε μπουκάλια κτλ. Και είπε ένα βράδυ: παρατάω και τα λεφτά σας και την δόξα κτλ. Και πάω να ψαρεύω. Ήταν τόσο μάγκας ο άνθρωπος ανάμεσα στα άλλα. Έτσι λοιπόν, πολλοί δεν είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Πολλά εκατομμύρια Ελλήνων. Τον ακούγαμε μόνο. Να ρωτήσω από τη Βάσο κάτω. Εσένα σου τραγουδούσε? Είχα αυτή την ευτυχία. Για πες το αυτό. Για πες το, ναι. Ατέλειωτες ώρες. Ναι. Ατέλειωτες. Και στο σπίτι μας εδώ στην Αθήνα, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο ψάρεμα, με πολύ καλούς φίλους. Έπιανε την κιθάρα και ξεχνιότανε πια. Δεν ήξερε ότι έχει ξημερώσει. Ξεκινούσε από 11 το πρωί, γιατί εκεί κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο το λιγότερο που φιλοξενούσαμε σε άτομα στο σπίτι μας ήταν 20-25. Στρωματσάδα. Το ξέρε, ο Θέμης το έζησε. Και μας τραγουδούσε. Αλλά εγώ είχα και την ευτυχία στον Εβοϊκό να μην ακούγεται τίποτα το βράδυ, παρά μόνο η φωνή του Στέλιο. Το έζησα και μου λείπει πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω έτσι από καρδιάς όλους και πάλι για μια φορά ακόμη. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Βασίλη το Λέκα, γιατί ξεκίνησε από φέτος τα Καζατζίδια, μας θύμισε με την παρουσία του και ελπίζω και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι εδώ απόψε οι τραγουδιστές μας να κάνουν το ίδιο. Να μας έρθουν στον Άγιο Κωνσταντίνο όπου καθιερώθηκαν τα Καζατζίδια και να μας βοηθήσουν σε αυτά. Συγγνώμη, στην προσπάθεια που κάνουμε. Μπορώ να απαγγέλω. Βεβαίως. Ορίστε. Ερχόμαστε στο Δομοκό, ερχόμαστε και πού ναι, δεν έχουμε. Άμπραβο. Η πίτσα έχει φτάσει η Ελασσόνα, ο Θέμης και πού δεν έχουν έρθει. Αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που ξεκινάμε και γι' αυτό επανέρχομαι. Θέλω τη στήριξη και τη βοήθεια όλων. Είναι... Εγώ έχω δηλώσει την... Εννοείται. Ο Βασίλης θα είναι εκεί, είτε τον θέλουν, λέει, είτε όχι. Ναι. Αλλά φέτος ξεσήκωσε το κοινό. Είχαμε 7.000 κόσμο σε ένα παραθαλάσσιο μέρος στον Άγιο Κωνσταντίνο, που το χωριό έχει 2.000 κατοίκους. Καταλαβαίνετε τι έγινε. 7 και 7, 14.000 κόσμο σε δύο βράδια. Εκτός από το σπίτι μας, που το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι η πρώτη βραδιά είναι μια εβδομάδα που κάνουμε εκδηλώσεις. Αλλά η πρώτη βραδιά ξεκινάει από το σπίτι μας. Τι ωραία. Εκεί το χωράφι, το έχουν κάνει πλατεία και εκεί ξημερώνουμε. Παρακαλώ. Το αισθάνομαι ότι είναι χρέος μου να το πω. Και αν δεν θα το πω θα είναι παράληψη. Έχω 5 τραγούδια έτοιμα, αφιερωμένα στο Στέλιο. Ο ερχομός του Στέλιου, το λιμανάκι του Στέλιου, ο διωγμός και κάτι... Τέλος πάντων, είναι τραγούδια τα οποία έχει γράψει ο Νίκος ο Σταχτέας, που λατρεύει το Στέλιο και τον... Και τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα μένα, αλλά κάποια στιγμή θα βγουν. Και θα τα συμπεριλαμβάνουμε κάποια στιγμή και στο αφιέρωμα. Ευκαιρία. Να τα παρουσιάσω. Απλά ήθελα να το αναφέρω, γιατί θα ήταν παράδειγμα. Και δεν θα ήθελα και για τους ανθρώπους που... Και ο Γιάννης ο Πετρίδης έχει γράψει κάποια μουσική. Πολύ ωραία. Και εγώ σε ένα τραγούδι. Με το καλό να τα ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε τραγούδι, παιδιά. Και μια και λέγατε για νέους, ορίστε. Να, η Αναματήρου είναι έτοιμη. Μαρία Αναματήρου. Κυραντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ.
και δυο μάτια γαλανά κι αχτενή στα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύρα Αντώνη, πως αγαπάμε και μαζί σου τ' άστρα μετράμε, τις φωτιές για σένα διδάμε ώσπου να'ρθει η βροχή. Και το θύμα σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Κύριε Αντώνης, βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρό του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένα τον βρίσκει χαραλή. Τις φωτιές για σένα πηδάμε ώσπου να'ρθει η βροχή. Και το θύμα σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν καρδιά μέσα να γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Μα ένα βράδυ ο κύριε Αντώνης στρώνει να κοιμηθεί, κι όταν ξυπνάμε τον καρτέρα στην πόρτα να φανεί. Μα ο κύριε Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στιγμή, αφού για πάντα μες στο όνειρό του έλυσε πια μαζί. Μπράβο Μαρία, μπράβο Μαρία. Συνεχίζουμε με Στέλιο τώρα, οπότε Θέμης. Μπράβο Θέμη. Το θολωμένο μου μυαλό, ο κόσμος είναι μια σταγιά, κάτι σκίες απ' τα πανιά, κάποιο πάθος μου τρελό και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Το θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει πολλού, που λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει και παραμιλώ, με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένο μου μυαλού, τους εφιάλτες τραγουδώ, κι αν σας επικρανώ σε δω, φταίει το πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού, θολωμένο μου μυαλού. Thank you.
αγάπη έγκλημα. Έχω εγκλημαθήσει και συνεχώς θα εγκλήματω αφού δεν το μετάνω που σε έχω αγαπήσει. Αν η αγάπη σπάλαμα βαρύ να το δικάσει ποιος μπορεί. Το ξέρουν, ας δικαστώ κι εγώ μ' αυτές τις εγκληματικές καρδιές που κλαίνε κι υποφέρουν. Αν η αγάπη σπάλαμα ναι, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Εδώ να πω, πριν συνεχίσει μαέστρο, να πω ότι ευτυχώς έφυγε ο Καραντίνης Άγιο. Είχαμε και ήρθε ο Ανδρέας ο Καραντίνης. Γεια σου, Αντρίκο. Πώς συνεχίζουμε με τον Βασίλη Λέκα. Γυάλινος κόσμος. Να σου δώσω μια να σπάσεις. Αχ, βρε κόσμε γυάλινε. Όμορφες καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ ρε κόσμε γυαλίνε, να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία. Από τη ζωή όμορφη να κυλάει. Ας σου δώσω μια να σπάσεις, αχ ρε κόσμε γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία. Ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευτιά που χούστα στήθια μέσα. Να σου
δώσω μια να σπάσεις. Αχ, ρε κόσε γυαλί είναι. Και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη είναι. Πάμε νυχτερίδες και αράχνες, πάμε να γεράσουμε. Ε? Να την γεράσουμε, ναι, ναι, πάμε, ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Θέλω εδώ πέρα να πω ότι οι κυρίες και οι κύριοι που είναι μαζί μας απόψε στη συντροφιά μας και που χορεύουν και τους ευχαριστούμε πολύ που ομορφαίνουν την εκπομπή μας είναι από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων και Καματερού και από τη Νίκαια και το Ρέντι. Κι αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά μέσα στο έρημο κι άδειο μας σπίτι όσο λείπεις μακριά. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου που κρατούν συντροφιά.
καρδιά του φωνά. Να γιατρέψεις ξανά, μην αργείς, μην αργείς. Πίσκια μου ρωτώ κάθε βράδυ αν ποτέ θα σε δω, για να δώσεις χαρά στη ζωή μου, στην καρδιά μου παλμό. Μα πονάμε και κλαίμε μονάχοι η σκιά μου κι εγώ. Γύρισε παιδιά στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου. Μα παρνίκη. Εσένα στερνή μου αγάπη, με πόνο ζητώ για να έρθεις. Μια καρδιά που πονά, να γιατρέψεις ξανά, μην αργείς, μην αργείς. Πρέπει να καλέσουμε την πίτσα τώρα, να καλέσουμε την κυρία Παπαδοπούλου. Ναι, να πούμε το μια παλιά ιστορία. Άμα είναι με μικρόφωνο, τραγουδά και εγώ ρε πίτσα. Χαίρομαι πολύ. Μη σκαλίζεις τη στάχνη να ξαναβρεις φωτιά. Η δική μας η αγάπη τώρα έσβησε πια. Κάτι υπάρχουνε σπίτες που ακόμα κρατούν. Με αφήσει μαγέρα και αυτές θα κρατούν. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Μια φορά εγελούσες όταν έκλαιγα εγώ. Σκύλι με τραβούσες, πότε κι πότε εγώ. Μα περάσαν τα χρόνια, ήρθαν άλλοι καιροί. Τώρα εγώ θα γελάω, μα θα κλάψεις εσύ. Βάζουν οι αράχνες και την κρύβη ντροπή. Προγραφιέ μου να είσαι η ζωή μου σκιά. Κοίτα φρέσκα πια πριν κεράσει η καρδιά. Εσύ ήσουνε για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνε για μένα μια παλιά ιστορία. Αγάπη καινούρια για παραξενία. Το δικό σου αμάρτημα, η πίτσα, η πίτσα τώρα, η πίτσα.
αμαρτίες τις δικές μου. Αν χρειαστεί να τις μετρήσω από τα δάχτυλα μου, μόνο τα πέντε θα κρατήσω.
σένα τα σπαράζω. Πάρε τα χνέρ να με βρεις και σώσε με. Η πίτσα λέει βεβαίως και πολύ καζατζίδι στο πρόγραμμά της. Γιατί πάντα πηγαίνω. Πάντα. Και φέτος να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Από τότε που έμαθα να τραγουδά από μικρό παιδάκι. Ναι, που πάντα. Ξέρω τον εαυτό μου. Δεν έχω βγάλει ποτέ το καζατζίδι από το πρόγραμμά μου. Και φέτος που τον ακούμε τον καζατζίδι. Είμαι στο TAS Plus. Στο TAS. Με το σπουδαίο Δημήτρη Μπάση, ο οποίος είναι σπουδαίος βεβαίως τραγουδιστής. Και ο κύριος Σκουλάς, ο οποίος είναι πραγματικά ο κριτικός. Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο πήγα και το είδα και είναι εξαιρετικό. Με μια σπουδαία ορχήστρα και ένα σπουδαίο μαέστρο, αλλά δεν μιλάω γιατί με μαλώνει όταν το λέω. Τι μέρες. Και Σαββάτο και Κυριακή μεσημέρι. Ναι. Πέστε το εσείς γιατί εμένα με μαλώνει. Γεράσιμε, για πες μας. Διαδρομές πού? Ακριβώς διαδρομές στην Πατησίων. Ένα πολύ ωραίο λαϊκό στέκι. Μαζί με τον Βαγγέλη τον Κορακάκη. Αυτά είναι τα καλά. Τη Μαρία Σουλτάτου. Αυτά είναι τα καλά. Τους είδα εδώ, ήταν φιλοξενούμενοι λίγες μέρες πριν. Και έχουμε και δύο νεότερους ερμηνευτές. Ο Βασίλης ο Κορακάκης, που παίζει μπουζού και τραγουδάει εξαιρετικά, είναι ο γιος του Βαγγέλη. Και η Ανατολή Μαριόλα. Μάλιστα. Μια ωραία ορχήστρα. Και βέβαια ο Καζατζίδης, όπως και όλοι οι λαϊκοί δημιουργοί, είτε αυτοί είναι συνθέτες ή τραγουδιστές. Είναι παρόντες στο πρόγραμμα. Ένα τέτοιο χώρο έχει και ο Μιχάλης ο Δημητριάδης, καταπληκτικό, τον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Μιχάλη, για λέγε. Μαζί με μια σπουδαία τραγουδίστρια, τη Σταυρούλα Μανολοπούλου. Γεια σου, Σταυρούλα. Σπουδαία. Ο Μανώλης ο Μιχαλάκης, ο Γιώργος Σταθάκης και ο Θωμάς Καραμαζάκης. Τραγουδάμε και κάνουμε αφιερώματα στο μεγάλο Στέλιο Καρατζίδη εκεί πέρα. Και όντως χορταίνω να τραγουδάω στο Στέλιο Καρατζίδη. Και πολύ ωραίο φαγητό και ωραίες τιμές, έτσι, να τα λέμε για τις τιμές. Πάνω απ' όλα, Σπύρο. Για πες που είναι, στην πλατεία. Είναι στην πλατεία της Άνοιξης. Μάλιστα. Δίπλα από τη Δροσιά. Μάλιστα. Μαράκι. Εμείς ολοκληρώσαμε την περιοδία μας με μια παράσταση που κάνουμε και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή, η οποία ονομάζεται Μια Αστραπή Ζωή Μας Μα Προλαβαίνουμε, που έχει μέσα αποσπάσματα από έργα του Καζαντζάκη, είναι επίκαιρος όσο ποτέ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο για την αγάπη. Πρέπει να το πούμε αυτό. Θα παρουσιαστεί στην Αθήνα σε έναν υπέροχο χώρο, έκπληξη όμως, δεν μπορούμε ακόμα να τον ανακοινώσουμε, από Απρίλη. Και να πω ότι θα είμαστε με το Γιάννη και το Γιώργο Μεγαλακάκη από Παρασκευή 21 Μαρτίου στο θέατρο Πικάπα για μια ιδιαίτερη παράσταση που θα λέγεται Την Άνοιξη στην Κρήτη. Ο Γιώργος, οι Μεγαλακάκηδες έχουν εδώ στη ζωή τους, είναι πολύ σπουδαίοι στην πολύ υπόθεση της κριτικής παράδοσης και των χωρών και μπράβο τους. Οπότε σίγουρα θα είναι καλή δουλειά, είναι εγγυημένο. Παρακαλώ. Ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι στις 11 Μαρτίου μας έχουν καλέσει όλο το σχήμα αυτό να πάμε στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ, σε ένα θέατρο, να δώσουμε μια συναυλία. Και έρχονται και πολλοί Ισραηλινοί στο μαγαζί, οι οποίοι είναι λάτρεις του Καζατζίδη. Βέβαια. Ιδιαίτερα. Εννοείται. Και ξέρουν τα τραγούδια του, τα τραγουδάνε με τους τύπους. Χωρίς να ξέρουν βέβαια ελληνικά ή τι σημαίνει ακριβώς. Αλλά μέχρι και ζεμπέκικο ωραίο χορεύουν. Βέβαια. Καταρχάς στο Ισραήλ βλέπουν την εκπομπή, σας πληροφορώ. Βέβαια. Δεν χάνουν εκπομπή στο Ισραήλ, βεβαίως. Και όχι τους μόνο. Τους χαιρετούμε. Χρόνια τώρα αυτό. Αγαπούν πολύ το ελληνικό τραγούδι. Πολλά χρόνια οι Ισραηλοί. Πολλά χρόνια. Βασίλης, λέγε, τι έχεις να μας πεις. Βρίσκομαι στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο στην παιδική παράσταση ως την άκρη του Ονείρου. Θα πάει μέχρι το Πάσχα. Και όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ετοιμάζω ένα σχέδιο το οποίο το έχω στο κεφάλι μου για μια παράσταση με τον Καζατζίδη. Μάλλον θα ξεκινήσουμε το Μάρτιο, πάλι στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο. Από εκεί με τον Γεράσιμο θα πάμε να κάνουμε μια πολύ σπουδαία βραδιά, μια πολύ σπουδαία συναυλία στην Αμερική, σε ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, το Μάιο. Πολύ ωραία. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί.
είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Αγάπη μου σε χάνω, έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου θα πεις, έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Τη νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου, έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Μονάχος πως θα ζήσω. Αγάπη μου μεγάλη, μονάχος πως θα ζήσω. Στην αγκαλιά μου μέσα και ας ξεψηφίσω. Αγάπη μου μεγάλη. Ήταν γραμμένο, μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου θα πεις, έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Αλλάξαμε λόγια βαριά. Γύρνα πίσω και ξέχαστα πηγιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά. Κι ας πάμε στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά. Κι ας πάμε στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πήγανε σαλά. Η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Να σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά κι ας πας στην ευχή τα πάντα. Αλλάξαμε λόγια βαριά. Νύχτα όπως κι εγώ στη φωτιά. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά. Κι ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά. Κι ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πήγανε σαλά. Η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να
συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά κι ας πάρ' στην ευχή τα πανιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά κι ας πάρ' στην ευχή τα πανιά. Και ας πάρ' στην ευχή τα πανιά. Και ας πάρ' στην ευχή τα πανιά. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Καλήστε κάτω, καλήστε. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Να ξεκουραστεί η Άννα Ματερού, γιατί ήθελε να μου χορεύει, να πούμε και τώρα τραγουδάει. Μέχρι να την ξεκουράσω, να πούμε μερικά πράγματα. Καταρχάς, πες μια καλησπέρα στην Άξο, ρε, που σε έχω εδώ και... Καλησπέρα στην Άξο, σας αγαπώ. Πολλά φιλιά. Και πάμε σύντομα, ε. Και πάμε και σύντομα στην Άξο, μάλιστα. Μια και λέμε καλησπέρας, να πω καλησπέρα στο μικρό Πετράκι. Στο μικρό το φίλο μου τον Πέτρο, που είναι μάγκας και με καταλαβαίνει τι του λέω και καταλαβαίνομαστε. Έτσι, και γι' αυτό χόρεψα και εγώ το ζεμπέκικο που χόρεψα. Γεια σου, ρε Πέτρο, γεια σου, ρε Πέτρο. Θέμη, για πες. Τραγουδάω στο Συγκρού Live. Ναι. Με καινούργια τραγούδια. Παλιά, δεν είναι παλιά μόνο. Παλιά και παλιά. Και παλιά, φυσικά. Παλιά. Ναι, δεν τα ξεχνάμε τα παλιά. Και Στέλιο, φυσικά. Εννοείται. Αλίμονο Στέλιο. Να σου πω, τι ημέρες παίζετε? Παρασκευή, Σάββατο, αλλά από την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε και Πέμπτη. Μάλιστα. Ναι. Με το καλό, με το καλό. Λέγε, ρε Βάσκε, ορίστε. Ορίστε. Ζητάω δουλειά. Αυτό. Σε ποια κάμερα να το πω, παρακαλώ, εκεί. Λοιπόν, ακούστε με, κυρίες και κύριοι, ζητάω δουλειά. Μου κόψαν τη σύνταξή μου από 2,5 σε 1,300. Είναι γεγονός που συμβαίνει σε όλους. Δεν καταγγέλω κανέναν. Και πρέπει να βρω δουλειά, Σπύρο. Ναι, αγάπη μου. Στον Αρμένη, πες τα. Λέγε, Γιώργο μου. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχω δουλειά. Ναι. Βασικά δεν έχουμε δουλειά στον χρόνο. Δουλειά δεν έχουμε. Λοιπόν, έτσι γρήγορα. Ναι, Γιώργο. Εγώ θέλησα να το παίξω μεγάλο θέατρο επιχειρηματίας. Ανέβασα ένα έργο με 16 πρόσωπα δικό μου, με μουσική του Χρήστου Λεοντή, με μια ενθουσιασμό και παρορμητισμό. Πήγα άπατος και ανεβάζω τώρα το Νηρέα του Βάρα, το Δημήτρη του Παπαχρήστου, που όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Δημήτρης του Παπαχρήστου. Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 20 του Φλεβάρι. Καλή επιτυχία, Άναχτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασούλα, έχουμε πει για τα Καζατζίδια, δεν θες να μου πεις κάτι άλλο? Όχι, τίποτα άλλο. Ωραία. Να πω ευχαριστώ από τώρα στα παιδιά. Ωραία. Τα είπαμε, τα ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Πού παίζεις? Θα πεις τίποτα για το καλοκαίρι που ετοιμάζεται? Ή θα τα ξαναπούμε? Να πω κάτι άλλο πιο. Να πεις ό,τι πιο. Ότι ετοιμάζω και βγαίνει φέτο που θα είναι θρηλυκή επέτειος της εκατονταετίας από τη γέννηση του Βασίλη Ζάνη, το βιβλίο για τον Βασίλη Ζάνη. Αυτά είναι τα καλά τα νέα. Αντώνη. Εγώ δεν τραγουδάω. Ναι, τι? Ούτε στο μπάνιο, διότι δεν ανάβω θερμοσύμφωνο και ξέρεις, είναι κρύο το νερό, οπότε σφίγγομαι. Και βγαίνουν κοκοράκια, ε. Ναι. Εμείς οι άνθρωποι των εφημερίδων, εφημεροί είμαστε, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Τώρα λειτουργώ στο παρασκήνιο, ενώ την εφημερίδα. Εφημερεύεις εκεί τώρα? Εφημερεύω εκεί. Αυτά. Μάλιστα, τι άλλο? Μάλιστα. Αύριο όταν τα πούμε μπορεί να είμαι κάτι κάπου άλλο. Αλλού. Έτσι, μπράβο. Πανουλή. Εμείς μόλις τελειώσαμε. Τελειώσατε από το Αγρίνιο. Με τον Έρνα ήρωα τις παντούφλες, με παντούφλες του Σακελάριου Γιανακόπουλου. Για πέμπτη φορά που καταπιάνουμε με τον Κυραλέκο, διαπίστωσα πόσο νέος είναι, πόσο έφηβος είναι πραγματικά. Όχι, και δύναμη, αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς. Και πόσο ωραίο είναι. Έχει αυτό σημασία το έργο. Για, που τώρα που το λέμε, γιατί το έργο έχει τελειώσει παράδειγμα. Αλλά έσκησε στο Αγρίνιο. Ναι, και πήγε πάρα πολύ. Έργο είναι αυτό. Έτσι. Πάρα πολύ καλά. Με τον Νικολαίδη, τον Βασίλη σκηνοθέτη, και τη φίλη σου, τη Ζωή Τυργοπούλου, έκανε τη σύζυγό μου. Περάσαμε υπέροχα. Δικό τη δώρο την πρωτοχρονιά. Ναι. Τώρα ασχολούμαι λιγάκι με το βιβλίο μου, το παρουσιάζουμε και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα τα χάλκινα, ξύλινα, κρουστά τα διηγήματα και ετοιμάζουμε μια καλοκαιρινή δουλειά με μια νεοελληνική κωμωδία. Αποφάσισα να μην κάνω τραγωδία φέτος. Αγόρι μου! Η οποία θα προσαρμοστεί ανάλογα με ό,τι ήθελε μας προκύψει το καλοκαίρι από απόψεως πολιτικοκοινωνικής κλπ. Αυτά. Αν μου επιτρέπεις, εγώ ετοιμάζω το δεύτερο τόμο από το βιβλίο, το Σαν Παλιό στο Σινεμά, που ήταν ο πρώτος τόμος, με 32 βιογραφίες ηθοποιών που δεν ήταν ποτέ πρωταγωνιστές. Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα... Όπως για πες.
Δηλαδή, στο πρώτο τόμο είχα, ας πούμε, από τον Παντελή Ζερβό που ήταν πρωταγωνιστής στο θέατρο, αλλά όχι πάνω του, ναι, μέχρι την Ταϊγέτη. Μάλιστα. Και τώρα, λοιπόν, στο δεύτερο τόμο, από τον Περικλήτο Χριστοφορίδη. Ηθοποιάρα. Ηθοποιάρα, και όχι μόνο ηθοποιάρα, και πόσο σημαντικός ήταν στο κινηματογράφο. Βέβαια. Ήταν ο πρώτος, βέβαια, στην ουσία, διευθυντής παραγωγής στον κινηματογράφο. Βέβαια, σπουδαίος. Έτσι, μέχρι τον... Τρίτη ή τέταρτη γενιά ηθοποιών, σε πληροφορώ. Βεβαίως. Ναι, βέβαια, τζάκι ηθοποιών, μέχρι το Θάνο το Τζενεράλι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Έτσι, και όχι μόνο, ναι. Σαν παλιό σινέμα. Α, κάτι μου θυμίζει. Α, ναι. Κάτι θυμίζει. Και εμένα, σε παρακαλώ. Πού, στο βιβλίο. Θα σε βάλω. Στο τρίτο σινέμα. Εσύ ήσουν πρωταγωνίστρια. Στο τρίτο βιβλίο. Πάντα ήσουν. Έλα. Σιγά μη σου σε ρωτήσουμε. Πάμε τραγούδι. Τραγούδι. Σήκω, Μαρέκη.
Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Νικολέτα, ορίστε. Τι θες, πού παίζεις, τι κάνεις, τι θες να μας πεις. Θέλω να σας πω για το «Μου λες αλήθεια» στο Θέατρο Κάπα. Μία απίστευτη κωμωδία υψηλών συχνοτήτων για το ψέμα και την αλήθεια που υπάρχει πολύ στις σχέσεις όλων μας. Καλός ή κακός, και ο κόσμος περνάει καταπληκτικά. Γελάνε πολύ, μας κάνουν μερικές φορές και εμάς να γελάμε, που δεν είναι καλό. Είμαστε δύο ζευγάρια και θα συνεχίσει η Ελισάβετ. Α, και εσείς εκεί παίζετε. Και παίζουμε εκεί, παρόλο που εντάξει, ο πρωταγωνιστής δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλός. Εντάξει, δηλαδή είναι άπειρος, δεν είναι πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος περνάει καλά. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Περιέργως, περιέργως. Όχι, το έχω ακούσει αυτό για τον πρωταγωνιστή. Γίνονται και αυτά, γίνονται και αυτά. Πιες κάτι, πιες κάτι, πιες κάτι. Αλλά περνάμε πολύ ωραία κι εμείς και ο κόσμος και έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες σχεδόν. Και θέλουμε και παραπάνω, δηλαδή. Καλή ο πρωταγωνιστής περνάει καλά. Περνάει καλά ο πρωταγωνιστής. Ρωτήστε το, ξέρω εγώ. Ρε παιδιά, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. Η πίτσα ρωτάει, τι μέρες παίζεις. Τετάρτη, Κυριακή. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή είμαστε εγώ, η Ελισάβετ, ο Τάσος ο Γιαννόπουλος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ο πρωταγωνιστής. Γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αγαπάει μόνο το τραγούδι, αλλά αγαπάει πάρα πολύ και το θέατρο, είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Όχι και το θέατρο, το θέατρο αγαπάει. Ναι, αλλά αγαπάς και τη μουσική. Εντάξει, ευτυχώς που ερχόμαστε στην εκπομπή και λέμε καμιά κουβέντα για την παράσταση, ας πούμε. Πώς θα γίνει. Γιατί άμα περιμένουμε από το Σπύρο, δεν. Εγώ δεν πάω να μιλάω για τον Σπύρο. Λε, Σπύρο, εσύ είσαι αυτός που λένε ότι. Δεν είναι ο Γιαννόπουλος. Δεν είναι ο Γιαννόπουλος ο πρωταγωνιστής. Πάρε λίγο Κασατζίδη στο έργο. Εγώ είμαι στη Λάρισα, σε ένα υπέροχο έργο, την οικογένεια Τότ, του Ιστβάν Ορκένη, ένα ουγγαρέζικο, όπου το έχει σκηνοθετήσει ο Κώστας Ουτσιάνος, περίφημα, και που έχει να κάνει με την ελευθερία και τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το τι συμβαίνει όταν αυτά παραβιάζονται, και έχει να κάνει με τη σχέση εξουσίας και εξουσιαζόμενο. Και καλό θα ήταν οι κρατούντες να έρθουν να δουν το έργο για να ξέρουν και τι τους περιμένει κάποια στιγμή. Καθώς επίσης για δεύτερη χρονιά. Επειδή δεν θα έρθουν αυτοί, να έρθουν οι κρατούμενοι. Α κρατούν. Και για δεύτερη φορά φέτος στο θέατρο Αλτέρα Πάρ συνεχίζεται ο Τζακ και η Φασολιά, ένα παιδικό θέατρο που είχα διασκευάσει και σκηνοθετήσει πέρυσι. Με μεγάλη επιτυχία και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή η παράσταση πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί ξέρω πώς το αγαπάς και το αγωνιζόσουν χρόνια για αυτό το συγκεκριμένο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Παυλάρα, το τραγούδι θα το κάνει ο μάλλον μας, ρε, αυτό που έχει γράψει. Να το κάψουμε, μην το καίμε, άντε, το πούμε. Όλο το καλοκαίρι και λίγο από το φθινόπωρο έγραψα ένα τραγούδι που το αγάπησα πάρα πολύ. Αυτό όλο το καλοκαίρι και λίγο από το φθινόπωρο. Λέγε. Ναι, χρονικά. Αυτό μπορεί να είναι ένα και άλλο τραγούδι. Ένα αποθυμένο αυτό είναι ένα άλλο τραγούδι. Όλο το καλοκαίρι και λίγο από το φθινόπωρο. Πήγε δύο σεζόν. Για πες. Και βρήκα το Σοκράτη και του το έδωσα και μπήκε μέσα, του άρεσε. Αγοράκι μου. Και νομίζω Σοκράτη, ότι. Σοκράτη. Εντάξει, μην το έχει. Δεν θέλει να ακούει και τέτοια, αλλά νομίζω το έχει γράψει. Αγόρι. Άρχισε τις πρώτες βόλτες, νομίζω ήταν κάτι που με ευχαρίστησε. Μετά την άλλη φορά σου είχα πει ότι ετοιμάζω και ένα θεατρικό, ναι, το οποίο θέλω να στο παραδώσω, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει για να παίξω τον ρόλο, είσαι νέος. Λοιπόν, το ετοίμαζα για μένα, αλλά τώρα είναι ιδανικό για σένα. Ο τίτλος βέβαια ανατρέπεται, διότι ήταν πρωτογενές πλεώνασμα, μέχρι να το τελειώσω θα περάσουμε στο δευτερογενές πλεώνασμα, από ό,τι βλέπω. Και παράλληλα, τι να κάνω, ό,τι ανακοινώνω. Λέω ότι εγώ, ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει. Ούτε ανακοινώνω, πεθαίνει. Αλλά. Για πες ένα στίχο, πες το στίχο. Τι κάνει. Το θέλεις. Ναι, βέβαια. Ήμουνα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ναι, πες το. Έκατσα 25 μέρες εντελώς μόνος όμως. Λοιπόν. Και μου βγήκε έτσι ένα αυθόρμητα ότι είπα να μείνω μόνος μου, να δω τις αντοχές μου. Παρέα με τα σφάλματα και με τις ενοχές μου. Μπράβο, ρε Παύλε. Μπράβο, ρε Παύλε.
Καλό, έτσι να έχει πάνω από εκεί. Να τελειώσω το κουπλέ. Παρακαλώ. Βαδίζω δρόμους άγνωστους και όχι υπερπατημένους. Μέσα από γυάλινες σιωπές σε έναν κόσμο από σκιές με όλους τους κολλασμένους. Κι ήρθες εσύ, με μάγεψες. Από το μηδέν με μάζεψες. Πετάω πάλι σε κενά, μαζί σου και στο πουθενά. Έτσι, μπράβο. Καλό Θωμάκο. Αυτό μπορούμε να το πούμε στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό μπορούμε να το πούμε στην Ελλάδα, μαζί σου και στο πουθενά, Σπύρο. Εμένα μου άρεσε το από το μηδέν με μάζεψες. Πολύ μ' άρεσε. Και ήμουνα πολύ χάλια. Και την ώρα. Το θέμα δεν είναι έντονα προσωποποιημένο ερωτικό. Δηλώνει ότι σε αυτή την κοινωνία που μας έχει απομονώσει όλους, πρέπει να βρούμε μια μούσα, λοιπόν, να μας επιστρέψει πίσω στη δράση. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ καθισμένος. Μέσα σε αυτόν είμαστε και όλοι εμείς που κάνουμε τώρα αυτή την ωραία βραδιά για το μεγάλο Στέλιο. Λοιπόν, ας τραγουδήσουμε όλοι για τους όλους. Πώς το είπαμε, Μάρα? Ουμπούντου. Ουμπούντου θα πει όλοι μαζί. Το είπαμε πριν 2 χρόνια σε ένα εορταστικό εδώ στο φίλο μας στο Σπύρο. Όλοι μαζί, δεν γίνεται τίποτα διαφορετικό. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οι περιβόητες τρίχες του Ρίγα Αποστόλου πρέπει να αρχίσουν να πούνε. Αρχίστε γυρίσματα, άντε ρε. Τώρα αρχίζουν. Έμα το λέμε να πούμε τόσους μήνες εδώ. Με την άνοιξη, με την άνοιξη. Άντε με το καλό. Με την άνοιξη. Τρίχες. Καραμέρος, λέγε. Λοιπόν, δελτία ειδήσεων στο νέο τηλεοπτικό σταθμό στον Έψιλον και πρωινή εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Πολύ γράψιμο στα social media και στο διαδίκτυο στο blog.gr. Και έχουμε και την οικολογία και το περιβάλλον για την οποία τρέχουμε στα βουνά, στις πόλεις, για τα βουνά που είναι να γίνουν ορυχεία, τα βουνά που γίνονται χωματερές, για το νερό το οποίο ιδιωτικοποιείται και όλα αυτά τα οποία τρέχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ και ασχολούνται. Και είναι η μούσα μας, μια που είπε ο Παύλος για μούσες. Ωραία, ρε Γιώργο, το έθεσες. Μάρα! Εγώ θα σας πω για θέατρο φέτος. Να μας πεις για το θες. Θα σας πω για θέατρο στο θέατρο Όλβιο, στο Γκάζι. Μία κωμωδία, Λευτεριά στη Μύδια, σε σκηνοθεσία του Κώστα Φιλίππογλου, που ήταν και δάσκαλός μου και το λατρεύω. Και από μετά το Πάσχα θα το γυρίσουμε σε θρίλερ. Η γυναίκα με τα μαύρα, στο θέατρο Αλκμίνη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να έχει. Ευχαριστούμε. Ηλίας. Ηλίας, βαλίτσα. Δισκάκια έχω, αλλά δεν έχω που να τα παίξω. Αδά, βαλίτσα, γυρνάμε πίσω Αμερική βάση και όπου μας βγάλει από εκεί και πέρα. Καλές αντοχές, καλές πτήσεις, καλές δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ. Μελίνα. Πρωινό στο Ντέρτι, ελληνικό λαϊκό τραγούδι, κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10. Να παίζει και Στέλιο. Θα παίζω και Στέλιο. Και σε πρώτες εκτελέσεις. Ευχαριστούμε. Ναι. Φύγαμε, πάμε. Έλα, Θέμης. Oh,
και τ' άσπρο μου πουκάψω, στα μαύρα θα το βάψω. Έχω ψυχή, έχω καεί στα χέρια τα δικά σου. Το βλέπω θα καταστραφώ, όμως να πήγω δεν μπορώ. Κοντά σου μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω, και τ' άσπρο μου που κάμισω στα μαύρα θα το βάψω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα της ζωής μου θα πω. Κι ας βαθίζουμε στους δρόμους οριστούς, υπάρχω. Μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε, πως αν κάνεις δε ζουν με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και τα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Υπάρχω μες στη τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο παραμίσεις και πιο το. Κι αν με
πονά, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Αν κάνεις εσμό, με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Θέμη, έλα, έλα να πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Ομαδικό το τελευταίο. Ήταν μια βραδιά με τραγούδια που έχει πει ο Στέλιος Χαρζίδης. Ξαναθυμηθήκαμε τον Στέλιο. Ευχαριστώ πριν απ' όλα βέβαια τους τραγουδιστές που ήταν εδώ. Χωρίς εσάς ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Ευχαριστούμε τις κυρίες και τους κυρίους που ήρθαν και χορέψαν για μας από τους Δήμους Ρέντι Νίκαιας και Καματερίου Αγίων Αναργύρων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλους τους φίλους από εδώ. Και νομίζω ότι υποθήκανε πολλά ωραία πράγματα απόψε εδώ, αλλά επειδή το είπε, την πιο ωραία κουβέντα την είπε ο νεότερος από τους λαλίσαντες εδώ πέρα, και θέλω να κλείσω με αυτό. Με αυτό που είπε ο Ηλίας ο Πετράκης για το Στέλιο. Να το ξαναπώ. Ναι, στε, ναι. Ο άνθρωπος πεθαίνει δύο φορές, έτσι λένε. Μία από βιολογικό θάνατο και η δεύτερη είναι όταν θα πεθάνει και ο τελευταίος που ξέρει το όνομά του. Και φαντάζομαι δεν θα υπάρξει τέτοιος θάνατος για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Άρα ο Στέλιος δεν θα πεθάνει ποτέ. Καλύτερα.